Καλησπέρα κύριε Σοφιανέ. Γεια σας. Η παράταξή σας ανέδειξε από την πρώτη στιγμή και της καινούργιας δημαρχιακής θητείας μέσα στα θέματα της παιδείας, τα οποία έχετε ψηλά, η αλήθεια είναι, στην ατζέντα σας, εμάς που παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια, και το θέμα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. Τελικά η λύση που δίνει και προχωράει η Δημοτική Αρχή από Σεπτέμβρη προφανώς δεν σας αφήνει ικανοποιημένους, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο δεν μας αφήνει ικανοποιημένους εμάς σαν συνδυασμό, αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των γονιών, των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούμε ότι θα αντιδράσουν σε αυτούς τους σχεδιασμούς, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε στο όνομα, μάλιστα και με πλαστά εκβιαστικά διλήμματα, να στηθούν κοντέινερς στα προάβλια τριών σχολικών συγκροτημάτων, να μειωθεί ο αύλιος χώρος και να οδηγήσουν σε εγκλεισμό παιδιά ηλικίας 4 και 5 χρονών, υλοποιώντας δήθεν ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ και 4 χρόνια, με ευθύνη και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής, και της προηγούμενης διοίκησης Καμίνη και της σημερινής Μπακογιάννη, έχει εξαιρέσει την Αθήνα από την δίχρονη προσχολική αγωγή, και τώρα πάνε ουσιαστικά με εκβιαστικά διλήμματα να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο, με όρους όμως και προϋποθέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στο ελάχιστο στις στοιχειώδεις σύγχρονες απαιτήσεις που έχει αυτή η σοβαρή προσπάθεια της ένταξης αυτών των ηλικιών στην προσχολική αγωγή. Επί της ουσίας της εφαρμογής της προσχολικής αγωγής, η δική σας παράταξη συμφωνεί, κύριε Σοφιανέ? Συμφωνούμε και θεωρούμε ότι έχει απαράδεκτα καθυστερήσει, με ευθύνες, όπως σας είπα πριν, και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, και εννοείται και της διοίκησης Μπακογιάννη, η οποία δεν ήρθε χτες, κυβερνά ήδη 2 χρόνια το Δήμο της Αθήνας. Παρέλαβε συγκεκριμένο πακέτο από την προηγούμενη διοίκηση Καμίνη, δεν έκανε κυριολεκτικά τίποτα τον πρώτο χρόνο, και τον δεύτερο χρόνο με μια σειρά ενέργειες οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν ξεκινούσαν από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος με στοιχειώδεις όρους και προϋποθέσεις, παρουσίασε πριν από 2 μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά θεωρεί την Αθήνα σαν πόλη η οποία έχει χτυπηθεί από το σεισμό, σεισμόπληκτη πόλη, υλοποιώντας το 70% της προσχολικής αγωγής με αίθουσες κοντέινερς. Και μάλιστα ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι προσωρινό, όπως λέει η διοίκηση Μπακογιάννη, γιατί την επόμενη τετραετία οι ίδιοι λένε ότι δεν θα χτιστεί καμία αίθουσα προσχολικής αγωγής. Άρα η προοπτική είναι τουλάχιστον 4 χρόνια, συν 2 με βάση και το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει για την προσχολική αγωγή, τα παιδιά θα βρίσκονται σε κοντέινερς. Και θεωρήσαμε απαράδεκτο η υλοποίηση αυτού του σχεδίου να περιλάβει και αύλιους χώρους. Μιλάμε για 3 σχολικά συγκροτήματα που θα χρησιμοποιηθούν οι αύλιοι χώροι, μειώνοντας την δυνατότητα των παιδιών έστω στο διάλειμμα να αθλούνται, να αξιοποιούν εν πάση περιπτώσει τον χρόνο του διαλείμματος. Και φυσικά μιλάμε για 3 σχολεία τα οποία βρίσκονται και τα 3 στο έκτο διαμέρισμα. Στο έκτο διαμέρισμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Στην Κυψέλη, έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Κυψέλη και Αχαρνών Πατησίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 8ο Γυμνάσιο Λύκειο, ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο στην αυλή του οποίου σκοπεύουν να στήσουν 5 κοντέινερς. Δηλαδή μιλάμε για προσχολική αγωγή στο προάβλιο ενός γυμνασίου λυκείου. Το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι και ύδρα του πρώτου Εσπερινού και πρώτου γυμνασίου και πρώτου Εσπερινού λυκείου, συν την μονάδα του 5ου ειδικού δημοτικού σχολείου. Σε ένα σχολικό συγκρότημα με 5 σχολεία, κυριολεκτικά πάνε να βάλουν 5 αίθουσες κοντέινερ και δεν ακούν κανέναν. Αυτή η αναλγησία, αυτή η επίδειξη πυγμής από την διοίκηση Μπακογιάννη είναι χαρακτηριστική της ταξικής πολιτικής που υλοποιούν. Λέω στο έκτο διαμέρισμα και τα 3 σχολεία, το 133 δημοτικό, το 28ο δημοτικό και το συγκρότημα των 5 σχολικών μονάδων της Νικοπόλεως θα χρησιμοποιηθούν για άλλους χώρους. Οι γονείς όλοι, οι σύλλογοι γονέων όλοι, όλων των σχολείων αυτών, οι σύλλογοι διδασκόντων, πάνω από 1000 υπογραφές κατοίκων της περιοχής του Αγίου Νικολάου που βρίσκεται το 8ο,
αντιδρούν σε αυτό το σχεδιασμό. Η διοίκηση στη λογική ότι δεν έχω άλλη λύση, ενώ τους προτείναμε και συγκεκριμένες λύσεις και ενώ αναδείξαμε ότι έστω υλοποιείτε αυτό το πρόγραμμα, δεν μπορείτε να πάτε σε αύλιους χώρους να βάλετε κοντέινερ. Θεωρήσαμε κόκκινη γραμμή αυτήν την εξέλιξη. Και υπήρξαν και κινητοποιήσεις, κύριε Ζωφιάνε, από φορείς και εκπαιδευτικούς, έτσι. Υπήρξαν κινητοποιήσεις και στο 8ο και στα δημοτικά σχολεία της Κυψέλης. Μια μαζική κινητοποίηση την Κυριακή το απόγευμα στην πλατεία Κανάρη, στο τέρμα της Φωκίωνος Νέγκρη, με παιδιά, με γονείς, με εκπαιδευτικούς. Κινητοποίηση την μέρα που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, επίσης από τους συλλόγους γονέων, και κάλεσμα δικό μας να αντιδράσουμε δυναμικά σε αυτή την προσπάθεια, την προσπάθεια δηλαδή να αξιοποιήσουν τον Αύγουστο για να στήσουν κοντέινερ στα προάβλια αυτών των σχολικών συγκροτημάτων. Δεν πρέπει να περάσει αυτή η επιλογή, υπάρχουν λύσεις, τους δώσαμε συγκεκριμένα παραδείγματα για το πού θα βρεθούν οι αίθουσες για να στεγαστούν αυτά τα 180 παιδιά. Υπάρχουν αίθουσες, κύριε Ζωφιάνε, αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν αίθουσες, τους προτείναμε συγκεκριμένα ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των παιδιών βρίσκονταν μέχρι και πέρυσι στις αίθουσες του Δημοτικού Βρεφοκομείου. Είναι οι ηλικίες αυτές οι οποίες πήγαιναν το 4-5 στο Βρεφοκομείο και τώρα πρέπει να πάνε στη δίχρονη προσχολική αγωγή. Μπορούσαν να αξιοποιηθούν αυτές οι αίθουσες, ενταγμένοι φυσικά οι μαθητές αυτοί στο συνολικότερο σύστημα, γιατί η προσχολική αγωγή δεν είναι παρκάρισμα παιδιών. Προφανώς. Είναι σοβαρή διαδικασία η οποία βοηθάει στη διαπαιδαγώγηση, στη διαμόρφωση αυτών των ηλικιών, γι' αυτό και πρέπει να γίνεται και με τους επιστημονικούς όρους, αλλά και με τους αναγκαίους όρους στέγασης αυτών των παιδιών. Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε η Δημοτική Αρχή πριν φέρει το σχέδιο και την απόφαση ουσιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, έλαβε καθόλου υπόψη σας, ζήτησε τις δικές σας προτάσεις και θέσεις, ή ήρθε πριν από δύο μήνες και έγινε απλά μια παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό είναι? Ξέρετε, δεν υπάρχει απόφαση. Εγώ επανειλημμένα ζήτησα και από τον Δήμαρχο και από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου να απαντήσουν με ποιανού απόφαση υλοποιείται αυτό το σχέδιο. Δεν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει απόφαση κάποιου οργάνου το οποίο λέει κάνουμε αυτό, εφαρμόζουμε έτσι την δίχρονη προσχολική αγωγή στο Δήμο της Αθήνας. Η μόνη απόφαση που πάρθηκε, και μάλιστα σε αντίθεση με προηγούμενη απόφαση που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αύλιοι χώροι για στέγαση της προσχολικής αγωγής σε κοντέινερ, είναι αυτή η οποία έγινε την προηγούμενη την Δευτέρα, ναι, με την συμβολή του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος υπαναχώρησε στη θέση που είχε να υπάρχει εξαίρεση των αύλιων χώρων και κατέβασε σαν θέση το να εξαιρεθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή από το Δήμο της Αθήνας, να μην εφαρμοστεί δηλαδή η δίχρονη προσχολική αγωγή. Έδωσε έτσι την δυνατότητα να υπάρχει απόφαση η οποία ουσιαστικά δεν εξαιρεί τους αύλιους χώρους των σχολείων και καταδικάζει τους μαθητές και τους γονείς αυτών των σχολείων να εγκατασταθούν τα κοντέινερς με την βούλα του Δημοτικού Συμβουλίου και με τη στήριξη φυσικά των υπολοιμάτων των νεοναζιστών που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ότι χρειάζεται η πρωτεύουσα και ο Δήμος Αθηναίων σχολεία, σχολικά κτίρια καινούργια, κύριε Σοφιανέ, είναι γνωστό της ΠΑΣ. Το θέμα είναι χώροι υπάρχουν για να προχωρήσει. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η πλειοψηφία των δομών προσχολικής αγωγής θα εγκατασταθεί σε κοντέινερ σε αδόμητα οικόπεδα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί σαν χώροι ανέγερσης νέων σχολείων. Εμείς για παράδειγμα εκφράσαμε τη συνολική μας διαφωνία, δεν διαφωνούμε να χρησιμοποιηθούν προσωρινά τα αδόμητα οικόπεδα για να φτιαχτούν αυτές οι μονάδες. Εδώ όμως υπάρχει και το τραγελαφικό. Ξέρετε, η Δημοτική Αρχή έχει υποσχεθεί καινούριο σχολικό συγκρότημα στο 24 γυμνάσιο και λύκειο και το οικόπεδο το χρησιμοποιεί για να εγκαταστήσει κοντέινερ για την προσχολική αγωγή. Και μας λένε, προφανώς με κάποια ταχυδακτηλουργία, ότι ταυτόχρονα θα οικοδομείται το νέο σχολείο και θα φιλοξενούνται και τα κοντέινερ στις προσχολικής αγωγής στο ίδιο οικόπεδο. Είναι δύσκολο. Όλα στην Αθήνα υπάρχουν. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει πολιτική βούληση να φτιαχτούν καινούργιες σύγχρονες σχολικές μονάδες για τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που, μάλιστα, είναι στην ευθύνη του Δήμου και φυσικά για τη δίχρονη προσχολική αγωγή.
Κύριε Σοφιανέ, γίνατε απόλυτα σαφείς. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.